Τέξα, Αλαμπάμα και Οκλαχώμα είναι οι τρει πολιτείες στη ΗΠΑ όπου θα επιτρέπεται η πώληση σφαιρών σε παντοπολία. Η American Rounds, όπω αναφέρει η στο ιστοσελίδα abcnews.go.com, δήλωσε ότι τα μηχανήματα της χρησιμοποιούν σαρωτή αναγνώρισης και λογισμικό αναγνώριση προσώπου για να επαληθεύουν την ηλικία του ακαροστή. και είναι τόσο γρήγορα και εύκολα στη χρήση ω ένα τάμπλετ υπολογιστή. Ωστόσο, οι πόλεμοι της οπλοκατοχής ανησυχούν ότι η πόλη σφαιρών από αυτόματος πολιτές θα οδηγήσει σε περισσότερους πυροβολισμούς στη ΣΥΠΑ, όπου η βία με όπλο σκότωσε τουλάχιστον 33 ανθρώπους μόνο την ημέρα της ανεξαρτησίας. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η τεχνολογία επαλήθευση τη ηλικία σημαίνει ότι οι συναλλαγέ είναι εξίσου και περισσότερο ασφαλεί από τι διαδικτυακέ πωλήσει, οι οποίε μπορεί να μην απαιτούν από τον αγοραστή να προσκομίσει αποδεκτικό ηλικία ή στα καταστήματα λιανική πώληση, όπου υπάρχει κίνδυνο κλοπή. Μέχρι στιγμή, το 2024 έχουν σημειωθεί 15 μαζικέ δολοφονίε με τη χρήση πυροβολού όπλου, εναντί 39 το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία. Το μηχάνημα λειτουργεί απαιτώντας από τον πελάτη να σαρώσει την άδεια του για να επικυρώσει ότι είναι τουλάχιστον 21 ετών. Ο αυτόματος πολιτής είναι μια άλλη μέθοδος πώλησης. Μια έκθεση του Μαρτίου από την Everytown for Gun Safety διαπίστωσε ότι αρκετοί μεγάλοι διαδικτυακοί πολιτές πυρομαχικών δεν φαίνεται να επαληθεύουν την ηλικία των πελατών τους παρά τις απαιτήσεις.